Δεν είναι στο επίπεδο της Μπότας. Δεν πίνουνε φραπέ, ας πούμε. Από το μεσημέρι που ο κόσμος δουλεύει κανονικά. Από τους άντρες λοιπόν και ξεχωρίζεις. Δεν ξεχωρίζω κανέναν γιατί δεν είμαι σε θέση να ξεχωρίσω κάποιον. Μαζί με τον Κωστέ το λέμε. Κανέναν. Κανέναν δεν ξεχωρίζω γιατί μετά δεν είναι ωραίο, δεν το καταλαβαίνεις. Τι έγινε με τον Βασίλειο. Τι να γίνει ο γλυκός. Έλα, πες μας την αλήθεια, αφού ήσουν εκεί. Δεν ξέρω. Κοίτα, όποιος και να φεύγει θα στεναχωριόμασταν πάρα πολύ. Αυτή η κίνηση που έκανε πάντως μεγαλοπρέπεια. Εγώ τη βρίσκω πολύ γλυκιά εκ μέρους του. Πάρα πολύ γλυκιά. Επειδή είναι και πολύ περήφανος άνθρωπος και πολύ ταλαντούχος και είναι και ψυχή μεγάλη. Και θεωρώ ότι για εκείνον κάπως μέσα του είχε κλείσει, ρε παιδί μου. Έφτασε. Έκλεισε ο κύκλος και προτίμησε να αφήσει τον Κώστα, που είναι φίλος του και τον αγαπάει, να συνεχίσει. Νομίζω ότι το έκανε από μεγαλοψυχία. Στο Κωστέ, παρακαλώ. Ισχύουν όμως και οι φήμες μεταξύ, ας πούμε, και τις κόντρες που υποτίθεται υπάρχει μεταξύ σας. Ιδιαιτέρως, ας πούμε. Ναι, ιδιαιτέρως που προσωπικά, πραγματικά δεν το πιστεύω έτσι όπως έχω. Δεν το πιστεύω. Καλά πας για δημοσιογράφος. Δεν το πιστεύω, αλλά για πέμπτες. Κάνε το δικηγόρο του διαβόλου, πες. Κάνε το δικηγόρο του διαβόλου, είναι βασικό αυτό. Δεν είμαι διάολος. Το δικηγόρο κάνεις. Κάνεις το δικηγόρο του διαβόλου. Γιατί, εγώ αγγελάκι είμαι. Καλά, εντάξει. Οπότε, αυτές οι εικόνες, ας πούμε, που ισχύουν μαζί μεταξύ, ας πούμε, εσένα και την Σάγια, τι γίνεται εκεί ακριβώς. Τώρα σοβαρά μου κάνεις αυτήν την ερώτηση, ας πούμε. Ναι, σου δίνω άλλη μια ευκαιρία να τα ξεκαθαρίσεις τα πράγματα. Δεν υπάρχει. Τώρα αυτά είναι άνθρωποι που πληρώνονται για να σκέφτονται βλακίες, ας πούμε. Δηλαδή, τραγικό. Όχι, εγώ θέλω να δω. Δεν με νοιάζει αυτό. Τι κακό είναι αυτό, συγγνώμη, παρεξηγήθηκα τώρα. Πληρώνεις κόστο για να βγάζεις τέτοια. Πληρώνω μία. Με συζητές. Πολλά χρόνια τώρα. Μα είναι τραγικό. Εν τω μεταξύ το λένε και με. Σου λένε γιατί τσακώθηκες με τη Σάγια και λέω. Και μου εξηγούν τι έχουν γράψει και αυτά και λέω ρε παιδιά, ούτε καν και αυτά. Και μου λένε, έλα εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε. Σου λέω δεν ισχύει. Έλα εντάξει. Εσύ μην τη μιλά στο απότομα επειδή τη αρέσει ο Αλεξέη. Ξαφνικά τη βλέπει διαφορετικά. Θα αρχίσουν άλλο γλυκό. Εγώ θα σου βρω την καλύτερη. Είσαι πολύ επιθετικά τη μιλά. Θα περάσουν από οντισιόν. Τα κοριτσάκια. Δεν σε δέχεται. Δεν σε δέχεται. Δεν έχει δηλώσει ανοιχτά ότι τον θέλει. Αν δηλώσει ανοιχτά ότι τον θέλει, εγώ. Με μεγάλη μου χαρά, κοπέλα μου. Μου λες ότι τώρα την ώρα που γίνεται ο χορός, για τους άλλους χορούς, είχαμε δει ότι υπάρχουν περιθώρια για ανάπτυξη πιο στενών σωματικών σχέσεων. Πιστεύεις, δεν το έχω καταλάβει. Στα προηγούμενα dancing. Έχει γίνει τέτοιο πράγμα, χαμπάρι. Το βλέπαμε. Όχι, αυτό που βλέπαμε, ήταν πολύ έντονο. Έβγαινε, όταν είναι με τα παγοπέδιλα, τα πράγματα λίγο δύσκολα δεν είναι. Γιατί, εξαρτάται πώς το προτιμάει κανείς. Συγγνώμη, μπορεί κανείς να το κάνει και έτσι. Φυσικά μπορεί να το κάνει και έτσι. Και να πηγαίνει γύρω-γύρω. Ναι. Σε ποιο επεισόδιο θα γίνει αυτό. Με το καλό. Έτσι ευχές μας, δηλαδή. Συγχαρητήρια, δίνουμε και ωραία πρότυπα. Θα σε ενημερώσω. Άμα μου συμβεί τέτοιο πράγμα, θα σε ενημερώσω.